ο προπονητής του Παλαιού Φαδήρου, ο κύριος Αλέκος Ρίζος. Κότς, παλέψατε το μάτς. Όλα κυλούσαν κατευχήν στο πρώτο ημίχρονο. Προηγηθήκατε. Ανατροπή ο Άρης 2-1. Είτε για την ομάδα, στο σχολείο σου για το παιχνίδι και αν έχετε παράπονο για τη διαιτησία. Θα μείνω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό που είπατε για τη διαιτησία θα το αφήσω να το κρίνουν οι άνθρωποι που το είδανε και που στο τέλος είπανε και αυτό που έπρεπε. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες μου. Παίξαμε με την καλύτερη ομάδα, όχι της κατηγορίας, του ομίλου, της κατηγορίας, με πολλή ποιότητα. Τους φέραμε σε δύσκολη θέση και πιστεύω ότι ήμασταν αυτοί που έπρεπε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τόσο καλή ομάδα. Θα κοιτάξουμε μπροστά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Το παιχνίδι τελείωσε, να πάρουν τα παιδιά ανάση γιατί είναι κουρασμένα και ο στόχος μας συνεχίζει να είναι αυτός. Κότς, η ομάδα έχει ανακοινηθεί με την εικόνα της. Από τη στιγμή που αναλάβατε, πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας? Θα ήταν εγωιστικό να πω ότι είναι μόνο δική μου δουλειά. Και ο προηγούμενος ο προπονητής έχει βάλει το λιθαράκι του. Τονώσαμε λίγο την ψυχολογία των παιδιών, αλλάξαμε 2-3 θέσεις, λίγο τη φιλοσοφία να είναι λίγο πιο επιθετικό το μαρκαρισμό μας. Και το ότι φέραμε μια ομάδα σαν τον Άρη Πετρούπολη σε δύσκολη θέση μας δίνει κουράγια τη συνέχεια πραγματικά. Αλλά δεν θα παρεκκλίνουμε από το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να σώσουμε την ομάδα γιατί δεν πρέπει να είναι τόσο χαμηλά. Κότς, πόσο ενθαρρυντικό είναι να δέχεις τη συγχαρητήρια από τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας, την οποία χαρακτηρίζεται εσύ ο ίδιος την καλύτερη, όχι απλά του ομίλου, αλλά της κατηγορίας? Μας τιμά πολύ. Οι κουβέντες των φιλάθλων οι οποίοι μας δώσαν συγχαρητήρια γιατί καμία ομάδα δεν έχει παίξει εδώ μέσα όπως εμείς, είναι κάτι που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και τελειώντας, θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ.